Public School. Θα μιλήσουμε για την άσκηση 7 του σχολικού βιβλίου των μαθηματικών της Δευτέρας Γυμνασίου πάνω στην επίλυση προβλημάτων με χρήση εξισώσεων. Είναι ένα πρόβλημα γεωμετρίας. Οι διαστάσεις ενός ορθογωνίου είναι 8 μέτρα και 12 μέτρα. Δηλαδή, για να συζητήσουμε λίγο τι συμβαίνει, έχουμε ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, ορίστε, και οι διαστάσεις είναι πόσο? Είναι 8 και 12 μέτρα. Προφανώς, η μεγαλύτερη διάσταση το 12 θα είναι το μήκος. 12 αυτή η πλευρά, 12 και αυτή. Και η άλλη θα είναι 8, το πλάτος. 8 και 8. Θυμόμαστε ότι το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο έχει την εξής ιδιότητα. Οι απέναντι πλευρές είναι ανά δύο ίσες. Και αυτή θα είναι ίση με αυτήν και η άλλη θα είναι ίση με την άλλη. Άρα καταλήξαμε σε μία πρώτη σκέψη θυμόμενη τις ιδιότητες του ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Συνεχίζουμε. Για να διπλασιάσουμε το εμβαδόν του, αυξάνουμε τη μεγαλύτερη διάσταση κατά 4. Ωραία, σταματάμε. Για να διπλασιάσουμε το εμβαδόν του, με βάση αυτές τις διαστάσεις, το εμβαδόν πόσο είναι? Το εμβαδόν δεν δίνεται από το γινόμενο των διαστάσεων. 8 επί 12. Αν κάνουμε 8 επί 12, που είναι πόσο? 96. 96 τετραγωνικά μέτρα είναι το τωρινό εμβαδόν. Εμείς τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε να διπλασιάσουμε αυτό το εμβαδόν. Δηλαδή, από τα 96, να το πάμε στο επί 2, έτσι. Διπλασιάζουμε. Άρα, 96 επί 2, 192 τετραγωνικά μέτρα θα είναι το καινούριο μας εμβαδό, το διπλασιασμένο. Για να συμβεί όμως διπλασιασμός του εμβαδού, να έχουμε δηλαδή μεγαλύτερο εμβαδόν, πρέπει να συμβεί κάτι. Τι? Αυξάνουμε τη μεγαλύτερη διάσταση κατά 4 μέτρα. Δηλαδή, τι θα συμβεί? Η μεγαλύτερη διάσταση δεν είναι το 12. Άρα το 12, τι παθαίνει? Αυξάνεται κατά 4. Άρα, συν 4. Επομένως, η καινούργια διάσταση θα είναι 16 μέτρα. Φυσικά, για να μεγαλώσει το εμβαδόν, πρέπει να αυξηθούν οι διαστάσεις. Πώς αλλιώς θα μεγαλώσει? Προφανώς, πρέπει να αυξηθεί και η μικρότερη διάσταση. Δηλαδή, από 8, θα την αυξήσουμε κατά πόσο? Δεν το ξέρουμε. Αυτό θέλουμε να υπολογίσουμε. Πόσο πρέπει να αυξηθεί? Πόσο? Χ. Δεν το γνωρίζουμε. Η τελική θα είναι προφανώς 8 συν χ μέτρα. Πόσο πρέπει να αυξηθεί η μικρότερη διάσταση? Αυτό είναι το ζητούμενο της άσκησής μας. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα με άγνωστο το χ. Είναι δηλαδή ένα πρόβλημα εξίσωση. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Θα σχηματίσουμε μία κατάλληλη εξίσωση με άγνωστο το χ και λύνοντάς την θα υπολογίσουμε τελικά αυτόν τον άγνωστο χ. Δηλαδή, πόσο πρέπει να αυξήσουμε τη μικρότερη διάσταση του ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Ποια κρυμμένη πληροφορία μας οδηγεί στο να σχηματίσουμε αυτή την εξίσωση? Προφανώς ότι το καινούριο μας εμβαδό δεν είναι όπως βρήκαμε 192 τετραγωνικά μέτρα. Ωραία, για πάμε να το γράψουμε. Το καινούριο εμβαδό, δηλαδή ας το ονομάσουμε ε τόνος, είναι 192 τετραγωνικά μέτρα. Μα το καινούριο εμβαδό, ο τύπος δεν δίνεται από το γινόμενο των διαστάσεων. Ωραία. Ποιες είναι οι καινούργιες διαστάσεις του ορθογωνίου παραλληλογράμμου? Η μία διάσταση είπαμε ότι είναι το 16. Τις καινούργιες διαστάσεις παίρνουμε. Από 12 πήγαμε σε 16. Παίρνουμε το 16 και την άλλη που είναι 8 και χ. Επομένως, 16 επί 8 και χ το εμβαδόν, το ε τόνος δίνεται από το γινόμενο των διαστάσεων. Άρα πολλαπλασιάζω το 16 με την άλλη διάσταση που είναι 8 συν χ. Ίσον 192. Επομένως, σχηματίσαμε με βάση αυτή την πληροφορία μία εξίσωση ως προς χ. Λύνοντάς την θα βρούμε το χ, δηλαδή πόσο τελικά αυξάνεται η μικρή μας διάσταση. Για να αντιλήσουμε, διώχνουμε την παρένθεση. Επιμεριστική. Το 16 πολλαπλασιάζεται με το 8 και με το συν χ. Οπότε τι έχουμε? 16 επί 8 μας κάνει 128 συν 16 επί χ ίσον 192. Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους. Αριστερά θα έχουμε τους
αγνώστους, τα χ, και δεξιά τους γνωστούς, δηλαδή τους αριθμούς. 192, το 128 θα έρθει δεξιά, θα αλλάξει μέλος, άρα και πρόσημο και θα γίνει μείον 128. 16 επί χ είναι ίσον με 192 μείον 128 μας κάνει 64. Άρα το χ πόσο είναι, τι κάνουμε για να μείνει το χ μόνο του? Διαιρούμε και τα δύο μέλη με το συντελεστή του, με το 16. Τελικά, στο πρώτο μέλος τι έχουμε? Έχουμε ότι 16 διά 16 μας κάνει 1, άρα φύγανε οι αριθμοί 16 και τι έχουμε? 1 επί χ, δηλαδή χ, ίσον 64 δέκατα έκτα, και αν κάνουμε τη διαίρεση 64 δια 16, βρίσκουμε την τιμή 4. Άρα υπολογίσαμε το χ, που το χ τι συμβόλιζε? Το χ δεν συμβόλιζε πόσο πρέπει να αυξηθεί η μικρή διάσταση. Άρα απαντάμε ότι η μικρή διάσταση πρέπει να αυξηθεί κατά 4 μέτρα, ώστε τελικά να προκληθεί διπλασιασμός του εμβαδούν του ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Και αυτή τελικά είναι η απάντηση της άσκησής μας.